Φίλοι μου, καλημέρα. Το ξαθό το κράτος, το ακούω για χρόνια. Και ενώ λέω κάθε φορά να μελετούμε, να ερευνούμε, είπε ο Χριστός, τα σγραφάς, ερχόμαστε να ακούμε σχόλια αυτών που ερευνούν, όχι τα σγραφάς, αλλά το τι είπε ο καθένας, ακόμα και εγώ. Είναι ωραίο να κρίνουμε. Ναι, να κρίνουμε. Όμως πρέπει να διακρίνουμε για να κρίνουμε. Να κρίνουμε όχι τον άνθρωπο. Αυτό εννοούσε ο Θεός. Αυτό είναι απόφαση του Θεού. Να κρίνουμε τις πράξεις. Και εκεί που χρειάζεται. Να κρίνουμε τα λόγια. Προς ένα σκοπό, την αλήθεια. Όμως το να έρχεσαι να κρίνεις τον άλλον χωρίς επιχειρήματα και γνώση και να λες μου είπε ο Α και ο Β και άκουσα στις ειδήσεις, δεν είναι γνώση αυτό. Γνώση είναι να ανοίξεις ο ίδιος αυτό που σου παρουσιάζω και να μου πεις όχι δεν εννοώ έτσι, εννοώ κάτι άλλο, με επιχειρήματα. Όταν λοιπόν δεν έχεις ανοίξει το βιβλίο που εγώ ομιλώ τον λόγο του Κυρίου μου, πώς μπορείς να ξέρεις τι λέω. Διαβάσετε Αποκάλυψη. Είδατε ότι γράφει μέσα ότι ο Ιωάννης λέει κάπου έψαχνε να βρει κάποιον ικανόνι στην γη. Ικανόνι στην γη. Για να ανοίξει τις φραγίδες της Αποκάλυψης. Και δεν βρήκε ούτε ένα σε παρακαλώ. Και εσείς μου παρουσιάζετε μπούτιδες, δράμπιδες και δεν ξέρω εγώ, έχει τόσα χρόνια που πάντα παρουσιάζετε έναν πολιτικό και τον κάνετε βασιλιά να που θα σας σώσει είτε του ξαθού σου, είτε του κίτρινου, είτε του πράσινου λαού. Και η μεγαλύτερη παγίδα τι είναι? Ότι όρισαν ότι δεν είχε αντίχριστο. Τώρα και θα έχει σε 40 χρόνια. Βρήκαν και την ημερομηνία κιόλας που θα έρθει. Εδώ ο Παΐσιος έφυγε πριν λίγα χρόνια και δεν ήξερε να ακριβές ημερομηνία και ξέρουν αυτοί. Πώς ξέρουμε ότι ήρθε ο αντίχριστος? Κανείς δεν μπορούσε να προσδιορίσει τον αντίχριστο. Ζούμε τα σημάδια των καιρών, αυτόν είπε ο Κύριος να δούμε. Και είναι έντονα τα σημάδια, τα είπα επανειλημμένα, πόσες φορές να το πω. Αν δεν έχεις τον αριθμό του θηρίου, δεν μπορείς να αγοράσεις. Και είναι το χάραγμα στο δεξί σου χέρι. Σε χάραξε με έναν εμβόλιο, δίνοντας σου έναν αριθμό να τον κρατάς, να τον δείχνεις για να μπορέσεις να αγοράσεις. Αφού πρώτα σε έλεξε στο μέτωπο με ένα θερμόμετρο. Ο αριθμός αυτού είναι η θερμότητα πρώτα του προσώπου σου που του επίτρεψες να σου χαράξει το χέρι για να κρατάς έναν αριθμό για να τον χρησιμοποιάς ακόμα και για τον ναό του, σε παρακαλώ. Και αφού σου έκλεισαν και το στόμα με μία μάσκα, τώρα φωνάζεις ξανθό κράτος και μπούτι για να σε σώσει. Το σενάριο Τραμπ τέλειωσε, να αρχίζει ένα άλλο σενάριο άλλου ερπέτου. Και ενώ γράφει η Αποκάλυψη είναι ότι δεν βρήκε κανέναν ικανό ο Ιωάννης στην γη και το μόνο ικανό που βρήκε στην γη ήταν το αρνείο, δηλαδή ο Χριστός, και αυτός άνοιξε τις φραγίδες, σου λέμε περπατά μαζί μας, είναι εδώ και με περιγελάς. Δεν μπορεί να πιστέψεις ότι ο Χριστός είναι εδώ ενσαρκωμένος. Δεν μπορεί να πιστέψεις ότι νέος Θεός είναι πανταχού παρόν, αλλά είναι μαζί μας ένας από μας. Ναι, δεν μπορείς. Σου είναι πιο εύκολο να πιστέψεις σε εντάλματα της ύλη που μεγάλωσες, του Μπούτι και του Τραμπ, που ζουν σε έναν μπαλάτι του Μαμονά, που το σπίτι που ζουν για να το πουλήσουν μπορούν να χορτάσουν ολόκληρη Αφρική, που δεν έχουν περιθάψει έναν άρρωστο. 150.000 άστεγοι είναι στην Πετρούπολη και τους επίβαλε και εμβολιασμό, σε παρακαλώ.
και έρχεσαι να χειροκροτήσεις αυτόν που επίβαλε τον εμβολιασμό που λέγεται Μπούτι και τον Τραμπ που διαφήμιζε εμβόλια και να λες είναι κωδική, ενώ σου λέει έβαλα το τρίτο, να πιστεύεις σε ταινίες του Hollywood και να αμφισβητάς το ότι ο Κύριος είναι εδώ και περπατά. Λοιπόν, εγώ θα γελάσω μαζί σου τώρα. Και χειροκροτάς υποβιβάζοντας τον ελληνισμό, ως Έλληνας που είσαι, περιμένοντας ένα ξένο για να σε σώσει. Ανίκανος εσύ τόσα χρόνια να πάρεις αυτήν την πόλη, την Αγία Σοφία. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δική μας θα είναι. Τι είναι δικό σου? Ξέρεις πόσες γενιές επεράσαν από τότε, που να ξανάρθεις πίσω που δεν το πιστεύεις ούτε αυτό? Πόσο θα ζήσεις όταν δεν επαναστατείς την ώρα που αρμόζει ως πραγματικός Έλληνας? Πότε πήρες το όπλο για να πολεμήσεις και να ελευθερώσεις από μόνος σου την πατρίδα σου και τώρα περιμένεις από ξένους και χειροκροτάς και νιώθεις ήρωας επειδή θα έρθει ένας Μπούτης μέσα από ένα χρυσό μπαλάτι να σε σώσει? Και πιστεύεις σε νεόφερτες προφητείες τιμένες που τις μπάσαν και σε στόματα ιερών επίτηδες? Αντί να μιλούν για αποκάλυψη, μιλούσαν σε κάτι νεόφερτο έτσι που να σε παγιδεύσουν σε κάτι άλλο? Γιατί νομίζεις δεν λένε για τον Αντίχριστο? Δεν είναι τώρα ο Αντίχριστος, λέει ο ένας. Δεν είναι τώρα ο Αντίχριστος, λέει ο άλλος. Και μην μιλάς για Αντίχριστο. Γιατί σας το λένε αυτό, νομίζετε? Για να μην βλέπετε αυτό που ετοιμάζει ο Αντίχριστος. Αν καθόσασταν όμως ήδη να διαβάσετε την Αποκάλυψη, θα βλέπετε ότι ζήσαμε ήδη τα 3,5 πρώτα του χρόνια. Γιατί στα 3,5 πρώτα του χρόνια οι σφραγίδες λένε ότι σπέρνει φωτιές. Τις έλεγα πριν αρχίσουν, ποιος θυμάται όμως? Και με κοροϊδεύαν. Όταν άρχισα, ξέχασαν τι είπα. Λέει για αρρώσκες που τις ζούμε τώρα μετά τον εμβόλα. Και ακόμα θα είναι εντονότερες. Νομίζασαν ότι τελειώσαν στα 3 εμβόλια και okay, οκ, βάλαμε το, είμαστε ασφαλισμένες. Τώρα ξεκινά, συγγνώμη που το λέω έτσι, όμα και πάλι. Λέει για την έλλειψη σιτηρών, την οποία την είπα από πέρσι. Μου έφυγαν το πρώτο κανάλι, το έλεγα ότι αυτό θα συμβεί σύντομα, η έλλειψη σιτηρών που ζούμε τώρα. Λέει για την πείνα που έρχεται, κάποιες χώρες τη ζουν ήδη. Για τους πολέμους αυτούς, για την ακρίβεια των πραγμάτων που ξεκίνησε εδώ και καιρόν και αυξάνεται. Είναι τα πρώτα 3,5 χρόνια του Αντιχρίστου. Και μου λέει ο άλλος πρώτες, μα δεν γράφει ότι το 1/3 της γης θα θανατωθεί? Και σας ρωτώ, πώς θα θανατωθεί? Με έναν πυρηνικό πόλεμο. Περίμενε τον Αρμαγεδόν. Ο Αρμαγεδόν είναι στις Σάλπιγγες, εκεί που τελειώνει ο Αντίχριστος. Αν γινόταν πυρηνικός, δεν είναι το 1/3 που θα έφευγε. Θα έφευγε πολύ περισσότερο. Και δεν μιλάμε μόνο για ανθρώπους, αλλά και για γη. Και κάπου γράφει ότι δεν θα πειράξουν τη χλωρίδα εκείνον τον καιρό. Και πώς δεν θα πειράξουν τη χλωρίδα και οι άνθρωποι θα πεθάνουν? Από τις αρρώσκες λοιπόν των εμβολίων που θα επιφέρουν στην πορεία. Η αρπαγή δεν έγινε γιατί, όπως λένε οι γραφές, ουδής ξέρει, ούτε και ο Υιός του ανθρώπου υπολογίζει κι αυτός. Δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί ως Θεός θα αποφασίσει την κατάλληλη στιγμή. Έναν καλό μάθημα για εμάς που θέλουμε να φύγουμε, ναι, θέλουμε να φύγουμε, αλλά σκεφτούμε και τους διπλανούς μας. Και ας μείνουμε να συναγωνιστούμε μαζί τους μέχρι τέλους. Δύσκολο, δεν θα το έλεγα άδικο, γιατί αυτή είναι η αποστολή μας. Σημασία έχει ότι νικητής είναι αυτός που θα τα καταφέρει και θα βρεθεί στη σέλα του αλόγου για να φύγει με τον Κύριον του. Κι ας δεν είναι τώρα και ας δεν είναι σε 2 χρόνια. Ο Θεός θα αποφασίσει.
Ο Ρώσος λοιπόν έρχεται προς τα κάτω. Έβαλα και βιντεάκια με τον άλλον της Ουκρανίας για να δείτε τι μοντέλο ήταν. Και ότι είναι στημένα. Βγήκε ένας ιερέας και λέει είναι Εβραίος, ενώ ο Ρώσος είναι Ορθόδοξος. Πώς το τοποθετούν, ε? Ορθόδοξος ο καλός θα μας σώσει με το δόγμα. Λες και το δόγμα, λες και ότι λέει είναι χριστιανός, είναι αρκετό. Ο Θεός είπε, ο Χριστός είπε, δεν είναι όποιος με φωνάζει, λέει, Κύριε, Κύριε, που θα εισέρθει στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά όποιος πρακτεί το θέλημα μου και ο Μπούτι δεν έχει ούτε έναν έργο αγαθών καλών να κάνει εκτός από λόγια διαφημίσεις όπως τον Τραμπ. Έρχεται λοιπόν, ίσως δώσει και την πόλη, όπως είπε ο Παΐσιος που τον βάζουν πολύ στο στόμα του, του κάναν και ταινία, αλλά ξέχασαν ότι είπε όχι στο εμβόλιο. Θα μας δώσουν, είπε, την πόλη όχι γιατί μας αγαπούν. Έτσι είχε μπει ο Παΐσιος κάπου. Ο Άγιος Παΐσιος να πούμε, γιατί κάποιοι θέλουν τους όρους αυτούς. Η αγιότητα υπάρχει και σε άλλους ανθρώπους που περπατούν ανάμεσά μας, να ξέρετε. Άγιος είναι αυτός που ακολουθά την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι μέσα σου, είναι ο Υιός ο Χριστός. Είναι το φως. Απλά τον Άγιον Παΐσιο βιάστηκαν να τον κάνουν Άγιον για να τον χρησιμοποιήσουν για τις νεόφερτες που του πρόσθεσαν. Και τώρα λοιπόν περιμένουν ξανθό κράτος και πράσινα άλογα να τους σώσουν, για να τους δώσουν την Κωνσταντινούπολη και όταν θα τους δώσουν την πόλη θα ιδρύσουν εκεί ναόπα θρησκείας. Η Κωνσταντινούπολη, η Αγία Σοφία δόθηκε στον Ερτογάν για αυτό ακριβώς το σκοπό, για να μας πούν αύριο ελάτε κι εσείς να συμπροσευχηθείτε μαζί με τους Τούρκους και θα τον ονομάζουν αγάπη. Αν τώρα δέχτηκαν να μπαίνει έξω από την πόρτα ένα στίκερ που λέει θες για να πάρεις την κοινωνία, δεν θα δεχτούν τον Τούρκο. Ο Τούρκος τουλάχιστον είναι άνθρωπος. Ορθοδοξία θα λένε. Ορθοδόξο Τούρκο, έτσι θα το ονομάσουμε μάλλον. Το Ισραήλ είναι έτοιμο. Πήγε ο Τραμπ, αναγνώρισε τη Ιερουσαλήμ ως παγκόσμια πρωτεύουσα. Όλα είναι έτοιμα και θέλουν να αναδείξουν αυτόν τον έναν τον παγκόσμιο ηγέτη. Όπως έχω ξαναπεί, αν θα προλάβει να μας παρουσιάσει το πρόσωπο του τρεις ημέρες, τρεις μήνες, ένας Θεός ξέρει, τον καθυστέρησε αρκετά και αφήνιασε. Ο πόλεμος αυτός λοιπόν που ξεκίνησε είναι στημένος. Ο μεγάλος θα εξελιχθεί αργότερα αφού εμφανιστούν σαν οι σωτήρες και στην Ελλάδα και στο Ισραήλ ως παγκόσμιοι ηγέτες που θα τάξουν χρήμα αλλά δεν θα δώσουν. Περίμενε, μου λέει η άλλη. Θα έρθει τον Εσάρα να μας ξεχρεώσει και δεν πειράζει, δεν τους ακολουθούμε. Ναι, ναι, θα σου δώσει πολλά. Τίποτε δεν θα σου δώσει, θα τάξει. Μα πού είναι τα χρόνια του, τα καλά του Αντίχριστου, με ρωτάνε. Ποια χρόνια καλά, διάβασε καλά και αυτό είναι νεόφερτο. Δεν υπάρχουν χρόνια καλά. Ούτε μέρα καλή στην επτάετια του Αντίχριστου είναι καλή. Απλώς θα τάζει, θα λέει ψέματα. Είναι κάτι σαν τα θαύματα που θα κάνει τρίξ στον ουρανό και θα είναι ψεύτικα. Το ίδιο και αυτά τα λόγια του θα είναι ψεύτικα. Δεν μπορεί να προσφέρει ο Σατανάς. Μην περιμένετε καλές μέρες από εκείνο για να τις εκμεταλλευτείτε. Ο Σατανάς δεν σου προσφέρει τίποτε. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν να τον αναδείξουν. Στην πορεία θα αλληλοφαγωθούν αυτά τα θηρία μεταξύ τους αρχηγοί κρατών και ο πόλεμος όπως είναι γραμμένος είναι κάπου στον Εφράτη. Πώς θα είναι ο πόλεμος, αυτό δεν το γνωρίζω. Γράφει ότι ένας αστέρας θα πέσει από τον ουρανό, θα ανοίξει το πηγάδι της Αβύσσου, θα βγουν, λένε, σιδερένια ακρίδες, πολύ πιθανόν ντρόουν, που θα κυνηγάνε, λέει, τους ανθρώπους που δεν έχουν
τη σφραγίδα του Θεού. Αν προσέξετε στην Αποκάλυψη, υπάρχει ένα εδάφιο που λέει ότι ο Θεός, οι άγγελοι, εσφράγισαν αυτούς που θα φύγουν μαζί του. Έχουν κάποια προστασία από τον Θεό. Αυτοί που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού, λοιπόν, που δεν είναι έτοιμοι για να φύγουν σε αυτήν την παρουσία, θα έχουν να κάνουν ίσως με αυτά τα ντρώω. Και σκοτεινιάζει η φύση. Ζούμε αυτές τις αλλαγές της φύσης που είχαμε πει. Και αφού αλληλοφαγωθούν τα θηρία, εμφανίζεται ο Κύριος στις νεφέρες μαζί με αυτούς που είχε πάρει για να φύγουν σε άλλους ουρανούς. Εκεί τελειώνει το κακό. Τα λέω έτσι λίγο αργά, γιατί τα είπα πολλές φορές, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω να τα λέω. Θεωρώ πλέον ότι είπαμε αρκετά. Νιώθω έτσι μια απογοήτευση από τον κόσμο, γιατί ακόμα και εκείνοι που ακολουθούσαν μέχρι σήμερα και φώναζαν όχι εμβόλια κάποιοι, έρχονται τώρα να χειροκροτήσουν Μπούδιδες και άλλα ινδάλματα. Η μία παγίδα πας στην άλλη παγίδα. Και όλο και λιγοστεύουμε. Γιατί ο πραγματικά φωτισμένος στέκεται στο ύψος του και περιμένει Θεόν. Βλέπει ουρανό και όχι μαμονάδες του σατάνα. Καλή συνέχεια.